όμορφη που είσαι. Για να σε δω, για γύρνα στην κάμερα να σου δω. Γύρνα στην κάμερα. Μίγκα! Όχι, όχι. Λοιπόν, είσαι πολύ πιο ωραία από κοντά. Ευχαριστώ πολύ. Και θα σου πω τι αποπνέεις. Τι. Σικαρία. Ευχαριστώ πολύ. Φινέτσα. Ευχαριστώ. Κομψότητα. Έχεις αυτό το φίνο σεξινες. Είσαι πάρα πολύ ωραία. Κάτσε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ που μου δίνεις τη δυνατότητα για πολλωστή μια αλήθεια φορά, γιατί έχω ασχοληθεί με το θέμα της θεατρικής ανορεξίας πάρα πολλές φορές και προσφάτως μάλιστα θυμηθήκαμε και την συγχωρεμένη την Νανά. Μου δίνεις τη δυνατότητα να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Εσύ λοιπόν, πριν από πόσο χρονικό διάστημα έχεις φτάσει με αυτό το ύψος που είδαμε πριν από λίγο, 76, να ζυγίζεις 39 κιλά? Το Μάρτιο του 18 ήμουνα 39 κιλά. Είναι... Έχει δηλαδή ένα χρόνο και κάτι. Πρόσφατο. Πολύ πρόσφατο. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο φαίνεται να ξεπέρασες με τη δική σου θέληση και τον τρόπο σου πολύ γρήγορα. 39 κιλά με ένα 76. Θα ήθελα να δούμε τις φωτογραφίες του πώς ήσουν όταν ήσουν σε αυτά τα κιλά, γιατί αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία που δεν είσαι 39 κιλά, φαντάζομαι. Λίγο παραπάνω. Εδώ είμαι 39. Εδώ είσαι 39 κιλά, λοιπόν. Την ώρα που έβγαζες τη συγκεκριμένη φωτογραφία, Κατερίνα, που εμείς οι υπόλοιποι βλέπουμε ένα πια σώμα που αρχίζει να είναι σκελετωμένο, όχι αισθητικά ωραίο. Εσύ πώς έβλεπες τον εαυτό σου στον καθρέφτη? Εμένα μου άρεσε αυτό που έβλεπα και μη σου πω ότι ήθελα και λίγο παραπάνω. Αυτό που έβλεπες δηλαδή, σε έκανε να νιώθεις καλά ότι αποκτάς σταδιακά το σώμα μοντέλου, ότι τι είναι αυτό που αγαπούσες σε αυτή την εικόνα? Με έκανε αρχικά να ελέγχω τον εαυτό μου κάθε μέρα. Γιατί η φωτογραφία που βλέπουμε είναι ο καθημερινός έλεγχος. Έπρεπε κάθε μέρα να βγάζω μια φωτογραφία για να έχω στο μυαλό μου ότι βγάλαμε και σήμερα τη φωτογραφία μας, έχουμε παραμείνει στα ίδια κιλά, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε να κατεβάσουμε τα κιλά μας. Συνεχίζουμε. Κάθε μέρα έβγαζα φωτογραφία. Πώς ξεκίνησε όμως αυτό, δηλαδή κάπου ήταν η έναρξη όλης αυτής της μάχης με τη ζυγαριά? Η ζυγαριά με απασχόλησε, θεωρώ, από πάρα πολύ μικρή. Mm. Λίγο να βλέπω το Next Top Model, το γερμανικό. Λίγο οι τάσεις εποχής. Λίγο να ψάχνομαι και να διαβάζω. Από πολύ μικρή διαβάζω πάρα πολύ. Έμπαινα σε site με αναρρεξικές κοπέλες. Στα 14-15 περίπου, όταν άρχισα να ασχολούμαι πολύ ενεργά, άρχισα και να κόβω φαγητά. Άρχισα τις δίαιτες, έκοβα βασικά γεύματα, δεν έτρωγα πια μαζί με τους γονείς μου, έβρισκα δικαιολογίες, έλεγα ψέματα, μέχρι που ήρθα στην Ελλάδα να σπουδάσω νομική, όπου και έμεινα μόνη μου και μπορούσα πλέον να ελέγχω εγώ το τι τρώω και τι όχι. Στο σπίτι δεν είναι εύκολο αυτό φυσικά, όταν η μαμά μαγειρεύει, είναι τα τραπέζια οικογενειακά. Ναι, αλλά έχεις ψάξει την αφετηρία αυτού του προβλήματος, γιατί εσύ θα μπορούσες να έχεις πάρει, αν συνέχιζες αυτή την κατάσταση, δηλαδή είναι μια πολύ λεπτή, εύθραυστη γραμμή, το σημείο που κάνεις το κλικ και λες ότι όχι, δεν θα το συνεχίσω αυτό που κάνω στον εαυτό μου, και έγινε, ναι. Ή ναι, θα το συνεχίσω. Πώς μπήκε αυτό το μικρόβιο, γιατί είσαι πολύ όμορφη κοπέλα, υπήρχε κάτι στο σώμα σου που δεν σου άρεσε? Ανέκαθεν, είχα ένα θέμα με την εμφάνισή μου. Ασχολούμαι πολύ ενεργά με το πώς δείχνω στον καθρέφτη, αν μου αρέσει εμένα. Τα σχόλια των άλλων έμπαιναν και έβγαιναν. Δεν με ενδιαφέραν ποτέ. Με ενδιαφέρε πολύ αυτό που βλέπω στον καθρέφτη να πληρεί το δικό μου πρότυπο. Και τι δεν σου άρεσε, δηλαδή? Δεν μου άρεσαν τα πόδια μου. Ήθελα να έχω αδύνατα σκελετωμένα πόδια πάντα. Δεν είχα δηλαδή άλλα θέματα, θεωρώ, με τα υπόλοιπα μέρη του σώματος. Με ενοχλούσαν τα πόδια μου πολύ. Άρα έβρισκες ότι τα πόδια σου δεν ήταν όσο λεπτά ήθελες και προσπαθούσες να, στη μάχη αυτής της ζυγαριάς, να κόψεις τα πάντα αρκεί να έχεις μακριά, ναι, μακριά λεπτά πόδια. Θεωρούσα ότι μπορώ να το κάνω. Έβλεπα μοντέλα,
Έβλεπα το Next Top Model, οπότε ήξερα ότι κάποια στιγμή μπορώ να το φτάσω. Πάμε λοιπόν σε αυτές τις φωτογραφίες και είναι και μία που έχεις βγάλει με την πλάτη. Εδώ είσαι ντυμένη, αλλά φαίνεται πια ότι... Κάτι δεν πάει καλά. Ναι, είσαι αποστεωμένη. Mm. Άσχετα αν φορά ζούχα και δεν βλέπουμε από μέσα τα ποδαράκια, τα οποία ποδαράκια με ένα δερμάτινο κολάν δεν θα έπρεπε να φαίνονται τόσο πολύ λεπτά. Είναι υπερβολικά λεπτά. Τώρα που βλέπεις αυτή την εικόνα, θέλω να είσαι πολύ ειλικρινής μαζί μου. Mm-hmm. Σου αρέσει? Όχι. Είσαι βέβαια ότι αυτό το πόδι δεν σου αρέσει? Δεν θα έλεγα ψέματα. Δεν φλερτάρεις με την εικόνα αυτού του ποδιού αυτή τη στιγμή? Με αυτό το πόδι όχι. Είμαι πολύ ειλικρινής, γιατί κορόιδευα τόσα χρόνια τον εαυτό μου, είναι κρίμα να το κάνω και σήμερα. Αλλά θυμάμαι πολύ καλά τον εαυτό μου εκείνη την ημέρα που ντύθηκα, πόσο χοντρή ένιωθα στο αυτό το δερμάτινο. Θεωρούσα ότι με παχαίνει. Θεωρούσα ότι σε παχαίνει? Ναι. Είχα πάει βόλτα με μία φίλη μου και της το είχα πει μάλιστα, ότι δεν νιώθω άνετα. Τι έτρωγες για να φτάσεις στα 39 κιλά, δηλαδή πόσο νηστική έμενες? Αρχικά πήρα πτυχίο τρώγοντας μόνο καρπούζι. Πήρες πτυχίο στη νομική? Ναι, έχω τελειώσει εδώ και 2 χρόνια. Συγγνώμη, έπαιρνες πτυχίο και έτρωγες, ναι, μόνο καρπούζι? Το τελευταίο μου μάθημα το πέρασα με νερό και καρπούζι. Πραγματικά. Ξεκινάς λίγο πιο απλά, θα το πω. Ξεκινάς με δίαιτες, εντάσσεις στη διατροφή σου λίγο πιο υγιεινά πράγματα. Μετά κόβεις λίγο κάποια σνακ, μετά μειώνεις το βραδινό. Μετά δεν τρως καθόλου βραδινό, μετά ξεκινάς και έχεις ένα γεύμα την ημέρα. Και κάπως έτσι με πήρε η μπάλα και έτρωγα ένα μήλο την ημέρα, μία σαλάτα την ημέρα. Ένα μήλο όλη την ημέρα? Ναι. Και μετά υπήρχαν και οι ακραίες μέρες, όπου σαν καπνιστής χρειαζόσουν ένα πακέτο τσίχλες. Όπως οι καπνιστές, έτσι εγώ με ένα πακέτο τσίχλες, για να νιώθω ότι κάτι μασάω. Ότι έκοβες την πείνα σου με την τσίχλα. Όταν έτρωγες ένα μήλο την ημέρα, μπορούσες να λειτουργήσεις, δηλαδή μπορούσες να πας στη σχολή σου, να διαβάσεις, να έχεις μια φυσιολογική ζωή με το ένα μήλο την ημέρα? Στην αρχή έχεις. Στην αρχή ακόμα δεν έχεις τις βασικές ελλείψεις. Οπότε λειτουργείς κανονικά. Κάπου στα τελευταία, δηλαδή 2017 με 2018, μπορώ να πω ότι είχα πολύ σοβαρά θέματα. Από απώλεια μνήμης μέχρι δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ καθόλου στη δουλειά. Απώλεια μνήμης? Ναι, ξεχνούσα. Εδώ απώλεια. Δηλαδή, αυτή εδώ η φωτογραφία που είναι... Εντάξει, το πρόβλημα είναι εμφανέστατο, έτσι. Εδώ είσαι πια, φαντάζομαι, σε 39 κιλά, έτσι. Ναι, ναι. Τι επιπτώσεις είχες στην υγεία σου, στα μαλλιά σου, στον οργανισμό σου? Είπες είχε απώλεια μνήμης. Τι άλλο σου συνέβαινε? Είχα πάρα πολλά θέματα γαστρεντερικά. Δεν μπορούσα να φάω τίποτα πια. Χωρίς να με ενοχλήσει εννοώ. Είχα ένα σοβαρό θέμα υγείας με το έντερο. Έχασα σχεδόν τα 2/3 των μαλλιών μου, πραγματικά. Το δέρμα είναι πάντα ξερό, είσαι πολύ χλωμή, ταχυπαλμία, θέματα με τη χολή, τα δόντια. Χαλάνε τα δόντια από εκεί που δεν τρως, αλλά παρόλα αυτά χαλάνε, γιατί κανείς μας δεν έχει καταλάβει ότι η τροφή είναι ελιξίρι ουσιαστικά. Είναι αυτό που χαρίζει τα χρόνια που θα έχουμε από εδώ και πέρα. Δεν κάνει κακό. Απλά δεν το έβλεπα ως βιολογική ανάγκη το φαγητό ποτέ. Το έβλεπα συναισθηματικά. Και τι ήταν αυτό που έκανε το κλικ και είπες, α, νομίζω ότι στο Next Top Model μπήκες κοντά σε αυτά τα κιλά. 51 κιλά είμαι στο Next Top Model. Α, πιο αδύνατη από τώρα. Πήρες πιο αδύνατη από τώρα? Ναι. Τώρα μου φαίνεται πολύ αδύνατη. Ευχαριστώ. Μπήκε στο Next Top Model λοιπόν στα 51 κιλά. Άρα πήρε κιλά για να μπει? Όχι. Ουσιαστικά τη χρονιά του Next Top Model ήταν το ταξίδι το δικό μου τη θεραπεία, θα το πω. Κάπου το Μάρτιο που ήμουν 39 κιλά, άρχισα να βάζω πολλά κιλά. Γιατί ήταν ένστικτο. Από τη μια μέρα στην άλλη άρχισα να θεραπεύομαι. Είχα παρατήσει ψυχολόγους, ψυχιάτρους και διατροφολόγους και πεινούσα τόσο πολύ μια μέρα. Που έφαγα τόσο πολύ, μην μπορώντας να το σταματήσω. Κάθε μέρα είχα υπερφαγικά επεισόδια, τα οποία συνοδευόταν εννοείται από τύψεις, κλάμα και συναισθήματα άσχημα κατά βάση. Αλλά σιγά σιγά, μέσα δηλαδή σε ένα μήνα έβαλα 4-5 κιλά, γιατί πολύ απλά το σώμα μου εκείνη τη στιγμή ήθελε να με εκδικηθεί. Τραβούσε τα κιλά κατευθείαν, γιατί εγώ τόσο καιρό το είχα κάνει κακό. Οπότε ήταν μια αμυντική στάση από αυτό για να κρατήσει έστω αυτά που το παρέχω. Γιατί ποιος ξέρει, μπορεί να μην το έδινε ξανά.
Οπότε τον Ιούλιο που αιτήθηκα για το Next Top Model, είχα φτάσει πλέον από τα 39 τα 51 κιλά. Υπήρχε αυτό όσο ήσουν μέσα στο μυαλό σου? Παρότι... Σου είπανε καθόλου οι κριτές κάτι για το σώμα σου, τα κιλά σου? Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ακόμα και σήμερα με στενοχωρεί, γιατί η μάστιγα της εποχής είναι αυτή ακριβώς. Το αδύνατο σώμα. Να είναι ωραίο. Τι Όχι, σου τους άρεσε. Ότι έχω το τέλειο σώμα. Ότι έχεις το τέλειο σώμα. Το τέλειο σώμα, μάλιστα και για καμπάνιες για εσώρουχα. Ήτανε τόσο καλό αυτό το σώμα και ήτανε κατάλληλο και για εσώρουχα. Που ήταν ένα σώμα πολλά κιλά κάτω από το ύψος σου, έτσι, πόσα κιλά? 51 κιλά, ναι. Και παρέμεινε και τόσο μέσα στο παιχνίδι, δεν έβαλα εκεί. Άρα ήσουν πάρα πολύ αδύνατη. Για τους κριτές ήταν το τέλειο σώμα αυτό. Για τους κριτές, ναι. Αντίστοιχα, οι γονείς μου ανησυχούσαν πολύ που ήθελα να μπω. Γιατί ο καθένας θα πίστευε ότι μπορεί εκεί μέσα να γίνει χειρότερα. Ναι. Απ' την άλλη, εγώ το έβρισκα μια θεραπεία. Γιατί θα έβλεπα άλλες κοπέλες να τρώνε και θα έβλεπα ότι αυτό είναι φυσιολογικό, Κατερίνα. Πρέπει να το κάνεις κι εσύ. Σταμάτα να σκέφτεσαι το φαγητό. Όπως και έγινε. Έβλεπα τις άλλες κοπέλες και έκανα κι εγώ το ίδιο. Κατερίνα, τώρα τον βλέπεις τον αυτό στον καθρέφτη με μαγιό. Τι βλέπεις? Είναι ψέμα να πω ότι νιώθω τέλεια. Είναι ψέμα. Είναι φοβερό πάντως ότι είσαι πανέμορφη, έτσι. Ευχαριστώ. Το σώμα σου είναι καταπληκτικό. Ευχαριστώ. Η μεσούλα της είναι τόση. Την έπιασα για να την αγκαλιάσω και λέω, Παναγία μου, θα σπάσει αυτή η μεσούλα. Εσύ δεν βλέπεις αυτή τη στιγμή το σώμα σου τέλειο? Τέλειο όχι. Όχι. Αλλά καταλαβαίνω και αντιλαμβάνομαι πλέον ότι έχω ρεαλιστική ματιά και αυτό που βλέπω είναι ένα υγιές σώμα γυναικείο, θηλυκό, όπως θα έπρεπε να είναι. Και μένω εκεί. Δεν εξελίσσω τη σκέψη, γιατί ξέρω ότι θα με πάει σε άλλα μονοπάτια και δεν υπάρχει λόγος. Δηλαδή, αφού βγήκαμε από αυτό, λέω, μην ξαναγυρνάς πίσω. Είναι καθημερινή πάλι. Οι διατροφικές διαταραχές είναι καθημερινή πάλι. Αλλά όταν έχεις βγει από αυτό μόνος, αντιλαμβάνεσαι ότι αφού βγήκα από αυτό μόνος, μπορώ να συνεχίσω να εξελίσσομαι και να βελτιώνομαι. Γιατί πρέπει να ξαναγυρίσω πίσω εκεί που δεν ήμουν ευτυχισμένη? Και θέλει τεράστια επεξεργασία, κάτι τέτοιο. Τεράστια. Δεν μου λες, εσύ πήρες το πτυχίο σου στην τετραετία? Εγώ είμαι παιδί του εξωτερικού. Γεννήθηκα στο Μόναχο, ναι, της Γερμανίας και ήρθα λίγο αργά. Ήρθα το μέσα του πρώτου έτους. Αλλά τελείωσα στα 4 χρόνια, ναι. Άρα η πειθαρχία αυτή που είχες με το φαγητό και όλο αυτό το βάσανο που βέβαια στον εαυτό σου είναι πειθαρχία και σε άλλα πράγματα. Γιατί για να τελειώσει η νομική στην τετραετία και μάλιστα να έρθει και στη μέση του πρώτου έτους και να τη τελειώσει, να πάρει το πτυχίο. Έχεις κάνει και μεταπτυχιακό τώρα ή όχι ακόμα? Ψυχαναγκασμός παντού. Όντως. Ναι, ψυχαναγκασμός. Διάβασμα πάρα πολύ, πάρα πολλές ώρες. Ήθελα να τα κάνω όλα όπως πρέπει. Ήταν όλα τέλεια ή όλα χάλια για μένα πάντα. Ναι, τώρα ξεκίνησα ένα μεταπτυχιακό στο ιατρικό δίκαιο και στην ιατρική διοντολογία. Μέσα από αυτό νομίζω, από την αρρώστια μου αποφάσισα να το κάνω. Αλλά ταυτόχρονα θέλω να κάνω και άλλα πράγματα πολλά. Θέλεις να ασχοληθείς με το modeling, θέλεις να ασχοληθείς με τις showbiz ή η δικηγορία και οι σπουδές σου σε κερδίζουν? Έχεις αποφάσει θες να κάνεις? Νομίζω είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που είμαι λίγο πιο κατασταλαγμένη. Δεν μου αρέσει πολύ η μάχη με δικηγορία. Μέσα από την ασθένειά μου είδα τον εαυτό μου να θέλει να κάνει άλλα πράγματα. Θέλω να καταφέρω, είναι όνειρό μου να ιδρύσω έναν οργανισμό ο οποίος θα βοηθά κοπέλες, ακόμα και άντρες, με διαταραχές πρόσληψης τροφής, διότι στην Βόρεια Ελλάδα δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Θα ήθελα πολύ να κάνω αυτό. Οπότε προς το παρόν η μάχη με δικηγορία είναι ένα μεταγενέστερο στάδιο. Θέλω κάπως να μπορέσω να συνεργαστώ για να γίνει η πράξη του όνειρου. Τηλεόραση να κάνεις. Τηλεόραση. Με τόσο ωραίο λόγο που έχεις. Ευχαριστώ. Έχεις ωραίο λόγο, είσαι δικηγορίνα, είσαι όμορφη. Ξέρεις τη showbiz, γιατί να μην κάνεις τηλεόραση, είσαι εξαιρετική. Εγώ αυτό θα σου πρότεινα πάντως, πολύ, να μακάρι το σκεφτείς, έτσι. Ευχαριστώ. Αυτό θα σου πρότεινα.